Ξεκίνησαν από χθες οι εμβολιασμοί στις ηλικίες 85 και άνω. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος των φαρμακείων και πώς οι συμπολίτες μας που χρειάζονται τη βοήθειά σας μπορούν να έρθουν σε εσάς και να αντιβρούν. Τι ακριβώς κάνετε εσείς? Ευχαρίστω, κύριε Μαυραγανή. Εμείς περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε ότι απλώς θα κλείνουμε ένα ραντεβού. Δηλαδή, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι που μπορούμε να παρέχουμε στον πολίτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, είναι πολύ προβληματισμένοι για το θέμα του εμβολιασμού. Αναφορικά με την ασφάλεια και τις παρενέργειες, λέτε. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Βεβαίως. Ναι. Άρα έρχονται και ζητάνε τη συμβουλή σας, τη γνώμη σας. Ζητάνε τη συμβουλή, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης των φαρμακοποιών μαζί με τον πολίτη και καταλαβαίνετε ότι ναι, πρέπει να πιστούν. Mm-hmm. Και ο ρόλος μας είναι αυτός. Δηλαδή, ο ρόλος είναι περισσότερο να του δώσουμε να καταλάβει ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Και το δεύτερο είναι ότι όταν πάρει αυτό το έντυπο που του γράφει τις δύο ημερομηνίες, θα πρέπει σίγουρα, mm-hmm. να εμβολιαστεί. Δηλαδή, να ξέρει ότι θα πάει στο ραντεβού του. Διότι αν δεν πάει, όλο το σύστημα βγαίνει εκτός. Mm-hmm. Δηλαδή, χάνονται εμβόλια, χάνονται ραντεβού. Επομένως, αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι όταν αποφασίσουμε να εμβολιαστούμε, θα πρέπει σίγουρα να πάμε στα εμβολιαστικά κέντρα. Πώς κυλάει η διαδικασία μέχρι στιγμής με τα ραντεβού, εννοώ? Βεβαίως, θα σας πω. Καταρχάς, ως προς το σύστημα είναι απλό και εύχριστο, αλλά τα προβλήματα είναι ότι δεν έχουν μπει πολλά εμβολιαστικά κέντρα. Mm-hmm. Υπάρχουν παραδείγματα σε νησιά, παραδείγματος χάρη η Θάσος δεν έχει ακόμη οριστεί εμβολιαστικό κέντρο. Καθόλου. Στη Μυτιλή, καθόλου. Yeah. Στη Μυτιλήνη. Υπάρχει ένα εμβολιαστικό κέντρο σε 100.000 κατοίκους και σε χιλιομετρικές αποστάσεις. Και σαν τεράστιο νησί. 100 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με τα απομονωμένα μικρά νησιά, όπως είναι η Λέρος, η Τήλος, όπου εκεί θα πρέπει. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Άρα εδώ, κύριε Βαλτά, θα είναι ακόμη πιο σημαντικός ο ρόλος ο δικός σας. Φαντάζομαι σε ένα τρίτο πλάνο θα μπουν και τα φαρμακεία στη μέση να γίνονται εμβολιασμοί. Εδώ βλέπαμε προηγουμένως σε κάποια χώρα του εξωτερικού, μας έδειχνε η Μαργαρίτα Ικούζα, που γίνονταν μέσα σε εκκλησίες. Ήταν εκεί ηλικιωμένοι και ήταν κατάλληλος ο χώρος και το περιβάλλον με τον εκκλησιασμό να γίνεται και το εμβόλιο. Φαντάζομαι ότι και εδώ στη Βρετανία ήταν, ναι, θα πρέπει να προωθηθούν κάποιες διαδικασίες, αν μη τι άλλο στα φαρμακεία. Κύριε Μαυραγάνη, μου επιτρέπετε μια παρέμβαση? Ναι, κύριε Βασιλακόπουλε, παρακαλώ. Για να αυτό πάμε και στο Βέλγιο. Θα ήταν υπερβολικά επικίνδυνο σε αυτή τη φάση να συμβεί. Mm-hmm. Όχι γιατί οι φαρμακοποιοί μας δεν μπορούν να βοηθήσουν. Για τα εμβόλια, λέτε, που θέλουν πολύ χαμηλές, ναι, ναι, θερμοκρασίες. Δεν είναι μόνο τα logistics, αυτά που λέτε, δηλαδή τα εμβόλια που θέλουν χαμηλές θερμοκρασίες, mm-hmm. ή οτιδήποτε. Θα σας πω ποιος είναι ο κίνδυνος. Επειδή είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το εμβόλιο και υπάρχει από τον κόσμο μία συγκράτηση, μία κάπως δυσπιστία, φοβάται για την ασφάλεια. Είναι καλό το πρώτο έτος των εμβολιασμών να γίνει σε νοσοκομιακό ή σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε οποιαδήποτε αλλεργική αντίδραση να μπορεί να αντιμετωπιστεί όσο καλύτερα γίνεται. Κατανοητό. Διότι σας λέω μόνο κάτι. Φανταστείτε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση να συμβεί σε ένα φαρμακείο και κάάτι να πάθει κάποιος συμπολίτης μας κατά το χρόνο μετάβασης στο αντίστοιχο νοσοκομείο. Άρα αυτό θα πρέπει να το δούμε ενευθέτω, κύριε Βασιλακόπουλο, που θα έχει προχωρήσει όλη η διαδικασία και θα είναι ασφαλής. Στα μικρά απομονωμένα νησιά της άγονης γραμμής. Έχεις δίκιο. Υπάρχει και φυσική κίνδυνος. Τι θα έπρεπε να γίνει? Υπάρχει και κάτι με τα εμβολιαστικά κέντρα. Και πάμε Βέλγιο. Αν υποθέσουμε με τις δόσεις που είχαμε, αν είχαμε τα 1.000 εμβολιαστικά κέντρα που έλεγε η κυβέρνηση, θα έκαναν αυτή τη στιγμή 8 εμβόλια κάθε εμβολιαστικό κέντρο τη μέρα. Γιατί έχουμε γύρω στις 8.000 δόσεις. Άρα δεν έχει κανένα νόημα διαχειριστικά, μάλιστα, να ανοίξουν όλα. Πάμε στο Βέλγιο. Ο κύριος Αργυρόπουλος. Κύριε Μαυραγάνη, μου επιτρέπετε. Λίγο σύντομα για να πάμε και στο Βέλγιο. Βεβαίως. Ακούστε. Επειδή θα πρέπει να είμαστε και πραγματιστές. Εγώ έχω νούμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μην νομίζετε ότι τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα δεν τα έχουν και οι υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέμε ότι είμαστε στο 0,70, mm-hmm. για την Ελλάδα από εμβολιαστική κάλυψη, αλλά και η Γαλλία είναι στο 0,60. Η Ισπανία είναι στο 1,5. Η Αμερική είναι στο 4%. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μπορούμε να βλέπουμε. Κατανοητό, ένα κύριε Πρόεδρε. Άρα τα προβλήματα θα λυθούν σταδιακά.